Σε θέματα κοινωνικά τώρα, κυρίες και κύριοι, και σε ένα φάρμακο το οποίο δεν είναι ακριβώς φάρμακο, αλλά αφορά τις παστίλες για τον πόνο του άλλου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο η Θράκη, αλλά και ειδικότερα ο Εύρος, όπως όλα δείχνουν, όπως δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία των γιατρών χωρίς σύνορα, έχει δώσει πραγματικά ένα ρεσιτάλ συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας. Θα μιλήσουμε αμέσως με την κυρία Μελίνα Σπαθάρη, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του τμήματος των γιατρών χωρίς σύνορα. Καλησπέρα σας, κυρία Σπαθάρη. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σε όλο το κοινό της Θράκης και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ο Εύρος, όπως φαίνεται, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα των γιατρών χωρίς σύνορα. Θα πάει περίφημα. Είναι ένα πολύ καλό πρότυπο προς μίμηση για όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Πραγματικά έχει δείξει μεγάλη συμπαράσταση ο κόσμος του Εύρου. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από την Ξάνθη. Ένας υποστηρικτής μας εκεί, ο Δημήτρης, έστειλε ένα μήνυμα για τις παστίλες. Λέει, ο μοναδικός εθισμός που κάνει καλό σε εμάς και στους γύρω μας είναι οι παστίλες. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά μας έχει βοηθήσει να φτάσουμε, αν όχι στο τέλος βέβαια, αλλά στα μισά του στόχου μας, που είναι να φέρουμε τις παστίλες, να μπορέσουμε με τη συμπαράσταση των φαρμακοποιών και των απλών πολιτών, αλλά και τη δική σας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να τις κάνουμε προσβάσιμες σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ακόμα και στις πιο ακριτικές περιοχές όπως είστε εσείς. Βοηθήστε μας, κυρία Σπαθάρη, να θυμηθούμε τι ακριβώς είναι οι παστίλες για τον πόνο του άλλου και πώς λειτουργούν. Βεβαίως. Με μια δαπάνη η οποία είναι ελάχιστη. Είναι βέβαια μια επιδημία αλληλεγγύης. Μέχρι τώρα τις θεραπεύαμε τις επιδημίες, αυτή τη φορά θέλουμε να εξαπλώσουμε μια. Η ιδέα βασίστηκε, ξεκίνησε από την Ισπανία, όταν ένας φίλος διαφημιστής ήρθε να δει μια έκθεση στο γιατρό χωρίς σύνορα που λεγόταν «Μάρτυρες της Λύτης» και αφορούσε τους ξεχασμένους, αποκλεισμένους ασθενείς μας σε όλο τον κόσμο. Και λέει, μα είναι δυνατόν να έχουμε φάρμακα για κάθε πόνο, παυσίπονα για κάθε πόνο και να μην έχουμε ένα παυσίπονο που να το παίρνουμε εμείς και να μας κάνει, να κάνει τους άλλους καλά, τον άλλον άνθρωπο που πονά. Και έτσι του ήρθε η ιδέα να δημιουργήσει στις παστίλες ένα συμβολικό παυσίπονο που με τα έσοδα από την διάθεσή του θα μπορούμε να υποστηρίζουμε προγράμματα που αφορούν αυτούς τους ασθενείς. Πόσο κοστίζει, όπως και γίνεται και στην Ισπανία, πόσο κοστίζει ένα κουτί παστίλες, κυρία Σπαθάρη? Πόσο κοστίζει, ναι, ένα κουτί παστίλες? Κοστίζει μόλις 1,60 ευρώ και να πούμε ότι το ένα στρογγυλό ευρώ, που ήταν μεγάλη επιτυχία μας, το διαθέτουμε απευθείας στα προγράμματα και τα 60 λεπτά αφορούν την παραγωγή, την εκτύπωση των υλικών, τη διανομή τους και φυσικά υπάρχει και ένα 0,19 λεπτά που είναι το ΦΠΑ που και αυτό οφείλουμε να το καταβάλουμε. Σταύρο. Απολογιστικά, τι είναι αυτό το περισσότερο που έδωσε η Θράκη και ο Εύρος, κυρία Σπαθάρη? Κοιτάξτε, ο Εύρος ήταν από τις περιοχές της Ελλάδας που ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Η Αργολίδα, ας πούμε, ήταν νησιά του, κάποια νησιά του Ιωνίου. Ήταν επίσης άλλες περιοχές που έδωσαν καλό παράδειγμα. Mm-hmm. Και εμείς τώρα το βλέπουμε αυτό και από, από τη διάθεση της παστίλιας, από την αφιλοκερδή συμμετοχή των φαρμακοποιών, οι οποίοι φέρνουν τις παστίλιες στο φαρμακείο τους χωρίς να έχουν κανένα κέρδος. Αλλά φαίνεται επίσης και από τη συμπαράσταση του κόσμου, γιατί έχουμε φτιάξει τρόπους για να εμπλέκεται ο κόσμος, να μην στέκεται παθητικά, σαν παθητικός δέκτης αυτή την καμπάνια, αλλά να παίρνει μέρος. Και έτσι φτιάξαμε και κάποιες διαδικτυακές εφαρμογές που μπορείτε να τις βρείτε στο site www.pastilias.gr και μπορούμε, ας πούμε, από την περιοχή του Εύρου να ανέβουμε και να βάλουμε στο χάρτη που έχουμε φτιάξει τι δικό μας στίγμα έχουμε από την περιοχή μας που σχετίζεται με τις παστίλες. Κάποιος κριτικός, για παράδειγμα, έγραψε μια ματινάδα για τις παστίλες. Τις ανεβάζει στην Κρήτη. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μια εκδήλωση για τις παστίλες στην περιοχή του. Μπορεί να το ανεβάσει, μπορεί να γράψει κάτι, ένα μήνυμα, μπορεί να βγάλει φωτογραφία, ένα βίντεο, να δώσει ένα
τοπικό χρώμα δηλαδή, να εντάξει τις φασίλες στο περιβάλλον. Διαδραστικά λοιπόν όλα αυτά και με πολύ πολύ ευαισθησία. Και όπως φαίνεται η ευαίσθητη Θράκη δίνει το παρόν και νομίζω πως αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος όλους μας και περήφανους. Κυρία Σπαθάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν κλείσω πάλι και τον κόσμο, αλλά να μεταδώσω το μήνυμα ότι δεν θα ήταν οι φασίλες, δεν θα είχαν την απήχηση αν δεν μας είχε βοηθήσει και δεν μας είχε υποστηρίξει η Αφιβήτα, η οποία ανέλαβε τελείως αφιλοκερδός να τις παράξει, να τις διανύμει, να ενθαρρύνει τη διανομή τους. Οπότε πραγματικά πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Σπαθάρη.